Ευλαμπία, αναμένουμε τα αποτελέσματα από τον δεύτερο γύρο των εξετάσεων σε ασθενείς και προσωπικό. Ναι, Ματίνα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα από νωρίς το πρωί έρχονται συνεχώς εδώ συγγενείς και ασθενείς αλλά και προσωπικό για να επαναλάβουν το τεστ για τον κορονοϊό. Πριν από λίγο, μάλιστα, είδαμε και ειδικό βανάκι της, του ΕΟΔΗ, να έρχεται εδώ να παίρνει τα τεστ τα οποία και θα εξεταστούν. Να σου πω τώρα ότι σύμφωνα με πηγές μας από την πολιτική προστασία, εκείνοι οι οποίοι εξετάστηκαν εχθές, τα αποτελέσματά τους τα αναμένουμε εντός της ημέρας. Πρέπει όμως και να μην ξεχνάμε ότι ο κίνδυνος διασποράς Ματίνα εξακολουθεί να υπάρχει. Η αγωνία είναι ακόμα διάχυτη για τους συγγενείς και για τους ασθενείς. Την ώρα που ξέρουμε όλοι ότι, ότι όσοι ήρθαν εδώ σε αυτή την κλινική τις τελευταίες 2 εβδομάδες και νοσηλεύτηκαν για οποιονδήποτε λόγο θα κάνουν και εκείνοι τα τεστ, οπότε ο αριθμός όσων κάνουν τα τεστ θα μεγαλώσει. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνουμε και όλα αυτά όταν σύμφωνα με πηγές από τον ΕΟΔΗ από τους 3 νεκρούς οι 2 έχασαν τη ζωή τους σε δημόσια νοσοκομεία και ο τρίτος την έχασε εδώ σε αυτή την κλινική την 5η, όλα αυτά εκθέτουν την διοίκηση και τους υπεύθυνους, στην ώρα που και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ αποκάλυψε ότι δεν τηρείται το πρωτόκολλο. Όμως, όλα αυτά πλέον έχουν αλλάξει και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι 96 συνάνθρωποι μας θα συνεχίσουν να έρχονται εδώ για να κάνουν αιμοκαθάρσεις, σε συνθήκες βεβαίως εντελώς διαφορετικές, συνθήκες ασφαλείας που επιβλέπονται. Μάλιστα. Από τον ΕΟΔΗ, με επικεφαλής καθηγητή λοιμοξιολόγου του Αττικού Νοσοκομείου, Ματίνα. Ευλαμπία Ρεύη, σε ευχαριστούμε πολύ.